Θα καλησπέρισω τον κεντρικό του ΠΑΟΚ, τον Γιάννη τον Παντακίδη. Γιάννη, τι γίνεται, καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ. Καταρχάς, νομίζω δεν σε ακούμε πολύ καλά. Είσαι σε σημείο που... Μισό λεπτό, με ακούει τώρα? Τώρα είσαι, είσαι καλύτερα. Λοιπόν, καταρχάς, είσαι καλά? Είσαι εδώ σπίτι σου, είσαι εδώ Θεσσαλονίκη, είσαι κανονικά, είσαι κανένα θέμα, κανένα πρόβλημα, όχι έτσι? Όχι, όχι, σπίτι μας, είμαστε μια χαρά, ετοιμαζόμαστε για το παιχνίδι Κυπέλλου της Τετάρτης. Με ποιον? Με την Αλεξανδρούπολη. Μάλιστα, δύσκολο παιχνίδι? Δύσκολο παιχνίδι, μια καλή ομάδα και η Αλεξανδρούπολη. Καλή είναι και αυτή, Ναι. Δεν μου λες, να σε ρωτήσω κάτι τώρα έτσι, σαν ξέρω εγώ έτσι, στο χαβαλέκι περισσότερο. Πώς αισθάνεσαι, είναι ξέρεις αυτή η πιο γελία δημοσιογραφική ερώτηση που υπάρχει, αλλά θα τη χρησιμοποιήσω τώρα. Πώς αισθάνεσαι που υπάρχει τόσος κόσμος που το τελευταίο διάστημα ασχολείται με εσάς, ασχολείται με το βόλεϊ, ας πούμε? Δεν σου φαίνεται κάπως, σαν, εσύ επειδή είσαι 150 χρόνια αθλητής, έτσι δεν είσαι κανένας μικρός, γι' αυτό το λέω σε σένα. Είναι εντάξει, περίεργο αυτό, γιατί τόσα χρόνια δεν είναι. Δεν ασχολήθηκε κανείς τόσο πολύ με το βόλεϊ. Mm-hmm. Και βλέπουμε φέτος ότι ο κόσμος έχει γυρίσει και ασχολείται πάρα πολύ με το βόλεϊ, με την ομάδα του ΠΑΟΚ. Και πιστεύουμε κι εμείς να τον έχουμε συνέχεια κοντά μας και να του δώσουμε ένα ευχαριστώ με ένα καλό δώρο στο τέλος του δαθμιότητας. Γιάννη, εσύ πόσα χρόνια είσαι στο ΠΑΟΚ? Στον ΠΑΟΚ είμαι 9 χρόνια. 9 χρόνια με συνεχόμενα ή με καμιά διακοπή? Νομίζω τη Λαμία, δεν έχεις πάει για διάστημα. Μια χρονιά είχα φύγει στη Λαμία και ξανασυνέχισα πάλι εδώ πέρα. 9 χρόνια, έτσι. Είναι, βάλτε κάτω αυτά τα 9 χρόνια όσο μπορέσουμε, έτσι, σε χαλαρή φάση, ας πούμε. Είναι η καλύτερη στιγμή, όχι αγωνιστικά. Δηλαδή, σαν τμήμα, λειτουργείτε καλύτερα από κάθε άλλη φορά, φέτος? Ναι, ναι, είναι η πρώτη χρονιά που λειτουργούμε τόσο καλά σε όλα τα θέματα σαν ομάδα. Mm-hmm. Από όσα χρόνια είμαι στην ομάδα, το έτσι χρονιά είναι που θυμάμαι τόσο πολύ. Ναι. Αγωνιστικά τι έχει η ομάδα και είναι τόσο καλή, για πες μου λίγο. Αγωνιστικά έχει μεγαλύτερο, έχει πολύ πάθος. Ναι. Έχει πολύ έμπειρους αθλητές οι οποίοι ξέρουν πότε πρέπει να βγει αυτό το πάθος για να κερδίσει η ομάδα. Mm-hmm. Και το βασικότερο είναι ότι κάθε μέρα στην προπόνηση δουλεύουμε τόσο σκληρά ώστε να μπορούμε να είμαστε τη μέρα του αγώνα πολύ συγκεντρωμένοι και πολύ καλά για να πετύχουμε μια νίκη. Για πες μου λίγο, καταρχάς το 0-2 εχθές γιατί έγινε 2-2? Γιατί δεν γίνεται τώρα να παίζουμε τον Ολυμπιακό τώρα και να μην πούμε και κάτι έτσι επιθετικό? Είστε 0-2, για ποιο λόγο δεν τελειώνει το παιχνίδι 0-3, ας πούμε, και γίνεται 2-2 χθες? Πιστεύω ότι μας επηρέασε σίγουρα η διακοπή που έγινε στο 0-2. Ναι. Και σίγουρα και αν επηρεαστήκαμε από εκεί λίγο, σίγουρα πέραν ο Ολυμπιακός μια καλή ομάδα, δυνατή ομάδα. Mm-hmm. Και μπόρεσε και μας ισοφάρισε το παιχνίδι. Και πιστεύω ότι επηρεαστήκαμε από την διακοπή που έγινε. Από τη διακοπή. Για πες λίγο, Γιάννη, επειδή οι περισσότεροι τώρα, για να λέμε την αλήθεια, δεν το είδαν το μάτσε χθες. Είχαν το Αλκάτσο και με τον ποδόσφαιρο που έτρωγε 4 από τον Ατρόμητο. Λοιπόν, άσχετα εσείς που κερδίζετε μέσα στον Ολυμπιακό, ήταν και γεμάτο το γήπεδο. Θέλω όσο μπορείς έτσι, ουσιαστικά σε τίτλους, να μας πεις τι έγινε χθες, ρε παιδί μου. Γιατί βλέπουμε, διαβάζουμε πράγματα φοβερά. Γι' αυτό σε ρώτησα στην αρχή αν είσαι καλά κτλ. Γιατί έγινε πραγματικά χαμός, ας πούμε, εκεί στη διακοπή. Για πες μου λίγο. Δηλαδή, ουσιαστικά ξέρεις, σου λέω τώρα, κάνε λίγο τη δημοσιογράφο και δώσ' μου το ρεπορτάζ. Έγινε δύο φορές, μία φορά διακόπηκε το παιχνίδι στο 0-2. Ναι. Αντικείμενα που δεχόμασταν από τους οπαδούς του Ολυμπιακού, μπουκάλια με νερό, αναπτήρες. Μετά στο τέλος του παιχνιδιού σίγουρα από την είδαν και αυτή η ομάδα τους έχασε από την ένταση που υπήρχε σε όλο το παιχνίδι. Ναι. Πάλι άρχισαν να πετάνε πάλι αντικείμενα. Δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο που μπορεί να το κάνει κάποιος αυτό το πράγμα. Εντάξει, η ομάδα του Ολυμπιακού έχασε, ο ΠΑΟΚ κέρδισε. Δεν σημαίνει ότι αυτό πρέπει να την πληρώσουν οι παίχτες. Εκεί στη διακοπή, η αφορμή ποια ήταν? Δηλαδή, πήρατε κανένα πόντο και προκαλέσατε εσείς? Ήταν κανένα λαθασμένο σφύριγμα διαιτητή και έγινε εκεί ο χαμός, ας πούμε, που διακόπηκε το παιχνίδι? Όχι, εντάξει, είχε γίνει μια διαφωνία μέσα στο παιχνίδι ανάμεσα σε δύο παίχτες, η οποία πιστεύω ότι εκείνη τη στιγμή λύθηκε εκεί πέρα με τις παρατηρήσεις που έκανε και ο διαιτητής. Μετά δεν
Δεν δημιουργήθηκε κάποιο θέμα για να γίνουν κάποια επεισόδια. Ναι. Αλλά ο κόσμος του Ολυμπιακού μάλλον το είδε διαφορετικά και αντέδρασε έτσι. Και αντέδρασε. Και μετά γίνεται αυτός ο γαμός με την. Και εκεί στη διακοπή τι συζητήσεις γίνονται, ας πούμε. Στη διακοπή προσπαθούσαν να βρουν έναν τρόπο να δουν τι έγινε. Ακούστηκε ότι η περισσότερη διακοπή έγινε γιατί σαν ΠΑΟΚΛΗ προκαλέσαμε. Μέσα στο παιχνίδι, κάτι που δεν έγινε πιστεύω. Προκαλέσατε τι, με τους πανηγυρισμούς τους έντονους όταν πέναν τον πόντο, ναι. Τους πόντους, αυτό. Ναι, με τους πανηγυρισμούς, ναι. με τη διαφωνία που είχαν δύο παίχτες μεταξύ τους, κάτι ναι. πιστεύω δεν έγινε αυτό. Ναι. Και τελικά οι άνθρωποι του Ολυμπιακού εισήχασαν τον κόσμο και συνεχίστηκε το παιχνίδι κανονικά. Δεν έφυγε κόσμος από τη διακοπή, δεν απομακρύνθηκε κόσμος από την εξέδρα. Όχι, καθόλου κανείς. Όλοι ήταν εκεί, συνέχιζαν τα βρεσίδια τους. Ναι. Και στο τέλος έγιναν ακόμα χειρότερα όσα έγινε στη διακοπή. Οι τραυματισμοί πότε προκύπτουν, δηλαδή ο παίκτης του ΠΑΟΚ πού τραυματίζεται, εκεί στο τέλος όταν τελειώνει το παιχνίδι ή στη διακοπή. Όταν τελειώνει, πανηγυρίζουμε το τελευταίο πόντο που πήραμε και ναι. στιγμή άρχισαν να πέφτουν τα νερά. Και κάποιοι παίχτες γλίστρησαν από τα νερά που είχαν πέσει και κάποιοι δέχτηκαν κάποια αντικείμενα στο κεφάλι. Και... Τι τρώγατε, μπουκάλια στα κεφάλια και ένα αυτό, ο διαιτής τι έφαγε, ένα βαρέλι έφαγε στην πλάτη. Ένα κάδο σκουπιδιών. Ναι, κάδο σκουπιδιών, ναι. Και μετά μπουκάλια πιο πολλά και αναπτύρεσε αυτά, τίποτα άλλο. Λίγα πράγματα, ελαφριά δηλαδή. Ναι, λίγα, ελαφριά πράγματα. Από το ποιο συμπαίκτη σου χτύπησε? Χτύπησε ελαφρά ο Γκόμες. Ναι. Διαγώνιος και ο Βασίλης ο Κρασαβίδης. Δεν ήταν τίποτα σοβαρό, ας πούμε, έτσι δεν χρειάστηκε. Όχι, όχι, εντάξει, τα παιδιά ταξίδεψαν κανονικά μαζί μας και όλα καλά. Επειδή εσύ νιώθεις, ας πούμε, αυτά εδώ παίζεις βόλεϊ, ας πούμε, αυτά τα χρόνια, έχεις μια ιδέα, ας πούμε, τι γίνεται στα ελληνικά γήπεδα. Οι ξένοι αυτοί, οι παίκτες, ας πούμε, που τα έχουν ξαναζήσει αυτά, τα είχαν δει τα γράμματα ή τα πρώτη φορά τα γνώρισαν χθες? Εντάξει, ο Γκόμες σίγουρα τα έχει δει γιατί έχει παίξει πολλές φορές και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Ναι. Έχει δει αυτά τα ντέρμπι στην Ελλάδα. Και αυτό στα ντέρμπι, ναι. Οι άλλοι ξένοι πρώτη φορά. Και από ό,τι έβλεπα ότι. Τους άρεσε? Απογοητεύτηκαν πολύ με αυτό που είδανε. Ναι, ρε γαμώτο. Δηλαδή, αυτή τώρα τι διαφήμιση να κάνω. Όσο καλός και να είσαι, δηλαδή, όσο σωστά και αν ανταποκρίνεσαι υποχρεώσεις, δηλαδή, σαν ομάδα εννοώ. Τώρα τον άλλον, άμα ρωτήσει κάποιος, ας πούμε, τον. Πώς λέει, ο Χιμένες και ο Σαφράνοβιτς είναι οι ξένοι, οι άλλοι. Οι παίκτες. Ναι, και ο Λούκα, ο Βραζιλιάνος. Μπράβο. Δηλαδή, άμα ρωτήσει κάποιος τώρα να δει καμιά πρόταση στην Ελλάδα, τι να του πούνε, πήγαινε. Εδώ δηλαδή μας πετούσαν μπουκάλια και βαρέλια στα κεφάλια και τα λοιπά. Δυστυχώς έτσι που έχουν γίνει τα πράγματα δεν μπορούν να πούν κάτι καλό. Μόνο αν πούν καλό για το επίπεδο. Για τον κόσμο δυστυχώς θα δούμε ότι υπάρχουν σαν ντέρμπι φασαρίες. Ναι. Να σε ρωτήσω τώρα, είστε στην πρώτη θέση με τον Ολυμπιακό. Η συνέχεια είναι δύσκολη ή βλέπεις τα βάζετε κάτω και λες ότι μπείστε το φαβορί και τα λοιπά εσείς ότι θα... Δηλαδή το πρωτάθλημα πόσο μακριά, ρε παιδί μου, είναι πόσο απέχει? Η συνέχεια είναι εξίσου πάλι δύσκολη για μας. Για μας όλα τα παιχνίδια από την αρχή μέχρι το τέλος θα είναι πολύ δύσκολα. Ναι. Αλλά είναι στο χέρι μας να συνεχίσουμε να δουλεύουμε έτσι όπως δουλεύουμε τον προπονητή μας και να καταφέρουμε στο τέλος της χρονιάς το στόχο μας. Ο στόχος είναι ξεκάθαρα τώρα να λέμε, ας πούμε, η κατάκτηση του πρωταθλήματος, έτσι. Πλέον αρχίζει και ξεκαθαρίζουν κάποια πράγματα. Δεν μου λες, ήταν από το ξεκίνημα της σεζόν ή σας προέκυψε? Στο ξεκίνημα της σεζόν ήταν σαν στόχος να μπούμε σίγουρα στα play-offs του πρωταθλήματος. Ναι. Και μετά να διεκδικήσουμε το καλύτερο που μπορούμε να διεκδικήσουμε. Και βλέπετε στην πορεία έγιναν και κάποιες προσθήκες και τα λοιπά. Πραγματικά είστε και καλή ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι σας έχω δει κανένα δύο φορές, δεν το λέω έτσι αυθαίρετα αυτό. Και καλή ομάδα, αλλά και θεαματική ομάδα. Αυτό είναι το ωραίο. Τώρα εντάξει, πρέπει να προσπαθήσετε πολύ όμως για να φέρετε κόσμο στο γήπεδο. Η χθεσινή νίκη θα φέρει κόσμο, γιατί ήταν και πιασάρικος ο αντίπαλος, έγιναν και αυτά τα επεισόδια, ακουστήκατε πολύ. Να τώρα καλή ώρα μιλάμε εμείς, ας πούμε, που σε άλλη περίπτωση τώρα δεν θα μιλούσαμε. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σου, ας πούμε. Λέμε τώρα σιγάρο, τώρα γίνεται χαμός στην μπάλα. Το μπάσκετ το έχουμε στην άκρη τελευταία, δεύτερη επιλογή το μπάσκετ και τρίτη το βόλεϊ. Ούτε τώρα θα μιλούσαμε. Άρα λοιπόν είναι ωραίο αυτό που έγινε και είναι καλό να ακούει ο κόσμος. Μπάσκετ
και σας βοηθήσει, ρε παιδί μου. Ένα χειροκρότημα δεν είναι κακό, να δείτε και περισσότερο κόσμο. Δηλαδή, αν είστε μια φορά, αυτό θέλω να πω, Γιάννη, ότι αν είστε μια φορά θεαματική, καλή σαν ομάδα και θεαματική, χωρίς κόσμο, μπορώ να φανταστώ, ας πούμε, εύκολα, αν θα έχετε και κόσμο, ας πούμε, στο γήπεδο, τι μπορείτε να κάνετε σαν ομάδα. Έτσι νομίζω, έτσι πιστεύω. Έτσι είναι σίγουρα. Με τον κόσμο του ΠΑΟΚ πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Και είναι στο χέρι μας από τη στιγμή που κάνουμε αυτή τη νίκη και θα φέρουμε λίγο παραπάνω κόσμο στο γήπεδο. Είναι στο χέρι μας να συνεχίσουμε τις νίκες και να μπορέσουμε να φέρουμε παραπάνω κόσμο στο γήπεδο. Να με συγχωρήσει. Θα γίνει, πιστεύω. Εντάξει, θα γίνει. Θα γίνει μέσα. Ναι, πιστεύω θα γίνει. Ήδη ο κόσμος βλέπει ότι γίνεται μια καλή προσπάθεια. Ναι. Και πλέον παιχνίδι βλέπουμε πιο πολύ κόσμο στο γήπεδο. Ναι, και πρέπει, επειδή θα αρχίσει να έρχεται κόσμο τώρα, δεν είναι κακό, ας πούμε. Πες μας λίγο κανένα, τώρα χαριτολογώντας το λέω. Πες μου κανένα δύο-τρεις περιπτώσεις. Η μπάλα είναι στρόγγυλη που παίζετε, έτσι. Μία δεν είναι μπάλα που παίζετε. Η μπάλα είναι στρόγγυλη, ναι. Λοιπόν, έξι είστε από τη μία, έξι από την άλλη. Έξι από τη μία, έξι από την άλλη. Φάουλ έχει. Φάουλ έχει όταν κουμπίσει ένας παίκτης το φιλέ. Ναι. Τεχνική κάρτες έχει, κίτρινη, κόκκινη κτλ. Έχει. Κάρτες έχει, ναι, έχει κόκκινη, ναι. Είναι πόντος. Το σύστημα είναι το ρολόι που κάναμε και στο Λύκειο, στο γυμνάσιο, όσο που παίζαμε εμείς. Άμπραβο, ναι, το ρολόι, ναι. Αλλά κάθε φάση παίρνει πόντο. Για να μην μπερδευτούν, μην μπερδευτεί κανένα όταν έρθει να σας δει τώρα και θα έρθει κόσμο να σας δει. Γιάννη, θέλω να σε ρωτήσω, αφού σε ευχαριστήσω, θέλω να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο. Θέλω να μου περιγράψεις την εικόνα την χθεσινοβραδινή, όπου αν δεν κάνω λάθος, εσείς οι θριαμβευτές, επιστρέφετε με το αεροπλάνο της αποστολής που έχει μέσα και την ομάδα του ποδοσφαίρου, έτσι δεν είναι? Πες μου λίγο, περίγραψέ μας λίγο, μετάφερέ μας την κατάσταση, την εικόνα που είδες εσύ, ρε παιδί μου, εκεί μέσα στο αεροπλάνο. Εντάξει, σίγουρα ήταν μια δύσκολη κατάσταση. Σίγουρα εμείς είχαμε κερδίσει και ήμασταν χαρούμενοι, αλλά εντάξει, δεν μπορείς να είσαι τόσο χαρούμενος όσο βλέπεις και άλλο μια άλλαξη του ΠΑΟΚ. Το πνίγατε εσείς χθες, δηλαδή, στο αεροπλάνο μέσα. Μπορείς, δηλαδή, το πνίγατε, θέλω να πω ότι θέλατε να κάνετε χαβαλέ, ας πούμε, και το πνίγατε αυτό, το ότι θα σέβατε, ας πούμε, για να μην ακούσετε, να μην... Γιατί βλέπατε τους άλλους που ήταν με κατεβασμένα κεφάλια, προφανώς. Ήταν στεναχωρημένοι, ναι, και εντάξει, έπρεπε να δεχτούμε αυτό που έγινε και να μην το βγάλουμε τόσο πολύ ώστε να δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα στην ατμόσφαιρα που υπήρχε. Και όταν προσγειώθηκε το αεροπλάνο και κατεβαίνατε εκεί, υπήρχε κόσμος που περίμενε στο αεροδρόμιο. Απ' τη μια ξεφωνητό και απ' την άλλη αποθέωσε εσάς. Και αυτό περίεργο. Σίγουρα, εντάξει, ήταν περίεργο. Η ομάδα του ποδοσφαίρου βγήκε πιο μπροστά από εμάς. Εμείς δεν προλάβαμε να δούμε τι ακριβώς έγινε. Ναι. Εμείς αυτό που είδαμε ήταν, και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο του ΠΑΟΚ, που ήταν τουλάχιστον 10-15 άτομα και χειροκρότησαν και την προσπάθειά μας και μας δώσαν κουράγιο για την δύσκολη συνέχεια που έχουμε στο πρωτάθλημα. Ναι, ναι. Και να έρχεται στο γήπεδο ο κόσμος κτλ. Γιάννη, σου εύχομαι καταρχάς να έχεις υγεία και εσύ και όλα τα παιδιά εκεί που αγωνίζεστε κτλ. Δεν είναι λίγο πράγμα αυτό που κάνετε. Και τύχη εύχομαι και να μην ξαναβρείτε τέτοιες καταστάσεις σε έναν αγώνα. Και όσο μπορείτε, όσο αντέξετε, ρε παιδί μου, όσο είναι για να παλέψετε, για να κατακτήσετε. Σου εύχομαι δηλαδή και σε εσένα και στα παιδιά τα υπόλοιπα, και στο team και στη διοίκηση, να κατακτήσετε το πρωτάθλημα, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό να το κάνετε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, Γιάννη. Να είσαι καλά.